Δήμος Κορινθίων καλωσορίζει σήμερα τον κύριο Μηταράκη, τον Υπουργό για τα θέματα της μετανάστευσης, όπου μαζί με τον κύριο Δήμα, τον Υφυπουργό, επισκεφτήκαμε σήμερα την ανοιχτή δομή των μεταναστών στην Κόρινθο. Είχα την ευκαιρία να μεταφέρω στον κύριο Υπουργό, γιατί έτσι πρέπει, την πάγια θέση του Δήμου Κορινθίων για την απομάκρυνση της κλειστής αλλά και της ανοιχτής δομής από το στρατόπεδο της Κορίνθου, το πρώην στρατόπεδο νεοσυλλέκτων. Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να δει την περιοχή μας, να εξετάσουμε όπως ζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις, γιατί η παραμονή στο στρατόπεδο της ανοιχτής και της κλειστής δομής στο κέντρο της πόλης, δίπλα από τα σχολεία και το πολυδύναμο νηπιαγωγείο, παρότι δεν είχαμε πολλά προβλήματα μέχρι σήμερα, είναι κάτι το οποίο είναι ασυμβίβαστο με την ανάπτυξη της Κορίνθου. Και το λέω αυτό γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πλεοδόμησης και παραχώρησης στο Δήμο της μισής έκτασης και η άλλη μισή θα αξιοποιηθεί από το ΤΕΘΑ, άρα σε εκείνο το χώρο των 300 στρεμάτων μπορεί να δημιουργηθεί μια καινούρια περιοχή κατάλληλη για πάρα πολλές χρήσεις που έχουν ανάγκη οι Κορίνθοι με χώρους πολιτισμού, αναψυχής, κατοικίας, αθλητισμού κλπ. Όλα αυτά τα συζητήσαμε με τον κύριο Υπουργό και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί κατάλαβε το πρόβλημα που υπάρχει και το θέμα που υπάρχει και υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει θετική εξέλιξη στο αίτημα του Δήμου Κορινθίων για την απομάκρυνση των δύο δομών από το χώρο του στρατοπέδου. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε δύο στόχους στο μεταναστευτικό. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Ως προς το θέμα της μείωσης των ροών, όπως γνωρίζετε, οι ροές το 2021 είναι μειωμένες κατά 90% σε σχέση με το 2019. Την ίδια στιγμή που όμορες χώρες βλέπουν πολλαπλασιασμό των μεταναστευτικών ροών και γενικότερα η χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η χώρα μας πλέον δεν αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών, όπως συνέβη δυστυχώς την περίοδο 15-19. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος σημαντικός μας στόχος είναι ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και η Κόρινθος έχει επηρεαστεί στο παρελθόν σημαντικά, δυστυχώς, από το μεταναστευτικό. Τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η λειτουργία της ανοιχτής δομής αλλά και της κλειστής δομής της ελληνικής αστυνομίας στην πόλη της Κορίνθου δεν έχει συνοδευτεί από προβλήματα. Βεβαίως δεν μπορεί αυτή η δομή να αποτελέσει εμπόδιο για τη χωροταξική ανάπτυξη της πόλης της Κορίνθου. Και το ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο της παραχώρησης από το ΤΕΘΑ μέρος της έκτασης στο Δήμο για την οικιστική ανάπτυξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στόχο που και εμείς θα θέλουμε να συμβάλλουμε. Έχουμε ήδη συμβάλει ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεκινώντας από το 2019, να καταβάλουμε ανταποδοτικά τέλη για τη δομή στο Δήμο Κορίνθου και να στηρίζουμε έργα μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης, αλλά μπορούμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο βρίσκοντας εναλλακτικές λύσεις για τη λειτουργία της δομής. Θέλω να σας πω ότι όπου υπάρχει καλή διάθεση, όπου υπάρχουν δημοτικές αρχές, όπου υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με ειλικρίνεια το θέμα του μεταναστευτικού, αντιλαμβανόμενοι και την ανάγκη σε εθνικό επίπεδο να λύσουμε ένα πρόβλημα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο να μειώσουμε τα βάρη, πάντα βρίσκουμε πολύ καλύτερες λύσεις. Υποσχέθηκα λοιπόν σήμερα να εξετάσουμε σε τεχνικό επίπεδο ιδέες που ακούστηκαν από την πλευρά του Δήμου. Πρέπει να συνοηθούμε παράλληλα και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Θεοδωρικάκο, προς το θέμα της λειτουργίας του ΠΡΟΚΕΚΑ και δεσμευθήκαμε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να δούμε τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν. Αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα την ανάγκη της Κορίνθου να απεμπλέξει το κέντρο της πόλης. Γενικότερα, όπου γίνεται αντικατάσταση δομών σε όλη τη χώρα, βασικός στόχος είναι να βγούμε εκτός αστικού ιστού. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη φιλοξενία, σας ευχαριστώ για την ειλικρινή συνεργασία και πάντα, όπως είπα και πριν, η συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση για τις βέλτιστες λύσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Δήμα. Ευχαριστήσω τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Μηταράκη, για την παρουσία του εδώ πέρα σήμερα και για το έντονο του ενδιαφέρον όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι εάν δεν είχαμε την δραστική μείωση των ροών, των μεταναστευτικών ροών τα περασμένα χρόνια, δεν θα μπορούσαμε καν να συζητούσαμε
για να φύγει κάποια στιγμή η ανοιχτή και η κλειστή δομή από το κέντρο της Κορύφου. Άρα το γεγονός ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η ελληνική κυβέρνηση, είχε αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές μειώσεις των ροών, που προφανώς πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον ίδιο τον κύριο Μηταράκη, μας δίνει τη δυνατότητα ως πολιτεία να αρχίσουμε να εξετάσουμε κάποιες εναλλακτικές. Μέσα σε αυτές τις εναλλακτικές προφανώς είναι και η πόλη της Κορίνθου, που τα τελευταία χρόνια έχουμε και το πιστό κέντρο αλλά και την ανοιχτή δομή φιλοξενίας. Για να μην αρχίσω να μιλάω για τα ξενοδοχεία στα Ίσθμια και, και στους Αγίους Οδός, τα οποία όμως πλέον δεν λειτουργούν. Και το να μπορέσει να απεμπλακεί το κέντρο της Κορίνθου από τις δύο δομές, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη της οικιστικής ζώνης αλλά και του όλου του Δήμου Κορινθίων. Από εκεί πέρα, για να μπορέσουμε όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την μετανάστευση, να συνεχιστεί μάλιστα με τους ίδιους ρυθμούς. Από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων ξέρω ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις συγκεκριμένες εκτάσεις προς όφελος προφανώς της κοινωνίας και του Δήμου Κορινθίων. Άρα και πάλι να ευχαριστήσω τον Υπουργό, να τον συγχαρώ κιόλας για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει, που νομίζω το σύνολο της κοινωνίας αντιλαμβάνεται, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και για το προσωπικό ενδιαφέρον που έχετε δείξει για την πόλη της Κορίνθου και για τον Νομό Κορινθίων. Εγώ θα βάλω και το Δήμο Λυτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, γιατί και με τα ξενοδοχεία και με την ευρύτερη πολιτική έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για το ενδιαφέρον σας, το οποίο είναι αμείωτο το τελευταίο διάστημα. Στον κύριο Δήμαρχο δεν έκανα αναφορά. Γνωρίζετε ότι με τον Δήμαρχο συνεργαζόμαστε άψογα και θα κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις σύντομα. Έχουμε πολλά να κάνουμε.